Η πίστοση από σήμερα τέλος. Οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας προχώρησαν για ακόμη μία φορά σε εμπάργκο προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ζητώντας να τους καταβληθούν οι οφειλές Μαΐου και Ιουνίου. Έτσι, εκατομμύρια ασφαλισμένοι καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Τα φάρμακα τα πολλά τα πήρα το πρωί. Είχα πολλά. Γιατί την πάτησα την άλλη φορά και ένα μήνα ήμουνα χωρίς φάρμακα, έχω καρδιά. Άδεια ήταν σήμερα τα φαρμακεία, καθώς οι περισσότεροι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έσπευσαν τις προηγούμενες ημέρες για να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα για αυτούς σκευάσματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε μία μέρα εκτελέστηκαν 370.000 συνταγές από 200.000 που εκτελούνται συνήθως. 2,5 εκατοστάρικα το μήνα. Δεν μπορείτε να το πληρώσετε. Όχι, καμία δύναμη. Πού να πληρώσουμε, τι να πω. Δεν θέλουμε να φάμε, δε. Κρίσιμη ημέρα για την πορεία των κινητοποιήσεων θεωρεί τη Δευτέρα, καθώς ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς αναμένεται να καλέσει τους φαρμακευτικούς συλλόγους με σκοπό να γίνει διάλογος σε νέες βάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βρεθεί το υπόλοιπο των 50 εκατομμυρίων ευρώ για την αποπληρωμή του Μαΐου, καθώς και νέοι πόροι για την εξόφληση των οφειλών σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση του ΕΟΠΗ. Ενώ έχει εξασφαλιστεί πίστοση 2 μηνών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τις φαρμακαποθήκες και από αυτές προς τους φαρμακοποιούς για να πάρουν μια μικρή έστω ανάσα ρευστότητας. Από τη Δευτέρα, σε πενθήμερη επίσκεψη εργασίας προχωρούν και συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΗ. Μπορούν να επισκέφτονται τα ιατρία των συμβεβλημένων ως ιδιώτες ασθενείς. Να παίρνουν την απόδειξή τους και να την υποβάλουν στη συνέχεια στο ΕΟΠΗ για να αποζημίωση. Την ίδια ώρα με τον ΕΟΠΗ να βρίσκεται στο κόκκινο υπάρχουν συνεχείς διαβουλεύσεις για την εξέβρεση πόρων. Μεταξύ άλλων, στο τραπέζι υπάρχουν και προτάσεις για την αντικατάσταση μέρους των ασφαλιστικών εισφορών από τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τον ΦΠΑ. Από αυτό υπολογίζεται ότι θα μπουν στα ταμεία του οργανισμού έως 900 εκατομμύρια ευρώ και αύξηση του φόρου στον καπνό αλλά και σε είδη που προκαλούν βλάβες στον οργανισμό, μέτρο που αναμένεται να επιφέρει έσοδα έως και 500 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, θα δημιουργηθεί κανονισμός παροχών, δηλαδή θα καλύπτονται εξετάσεις με βάση την ιατρική αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν εξετάσεις διαγνωστικές ή θεραπευτικές, οι οποίες δεν έχουν θετικό ιατρικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν μεταβάλλουν επί τα βελτίω την πορεία της νόσου. Αυτές δεν μπορεί να καλύπτονται ασφαλιστικά.